Και μάλιστα έγραφα πριν από λίγο καιρό ένα άρθρο με τίτλο Θεσσαλονίκη-Βαρσοβία 01. Για μια πόλη την οποία την είδα πριν από 20 χρόνια και την είδα και τώρα. Και η σύγκριση ήταν δραματική. Μια πόλη τόσο υποβαθμισμένη, η Βαρσοβία 20 χρόνια πριν, η οποία έχει κάνει τεράστια άλματα. Και σε σύγκριση με τη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη έχει μείνει πραγματικά στην αυταρέσκειά της και στους μύθους και στον πλούτο του παρελθόντος. Κάτι όμως το οποίο δεν μπορεί να το κεφαλαιοποιήσει σήμερα και να το κάνει πραγματικό πλούτο. Και θα σας ανέφερα έναν άλλον τίτλο από ένα άλλο άρθρο που έγραψα πριν από λίγο καιρό, που έλεγα ότι στη Θεσσαλονίκη είναι καιρός πια τους μύθους μας να τους κάνουμε πλούτο και όχι παραμύθια, γιατί έχουμε εγκλωβιστεί αυτούς τους μύθους να τους έχουμε μόνο παραμύθια. Κλείνοντας λοιπόν, και επειδή στο δεύτερο μέρος είχαμε πει ότι πρέπει να κάνουμε τις προτάσεις, είχα βέβαια προετοιμαστεί να τις αναπτύξω λίγο, αλλά θα τις πω μόνο ως τίτλους. Θέλω να πω ότι θεωρώ ότι για να πολεμήσουμε αυτή την μιζέρια, την οποία πραγματικά κανείς δεν τη θέλει και κανείς δεν θεωρεί ότι αξίζει σε αυτή την πόλη που έχει παραγωγικές δυνάμεις, που έχει ιδέες, που έχει πολιτισμό, που έχει ιστορία, που έχει ανθρώπους πραγματικά οι οποίοι βράζουν και οι οποίοι νιώθουν ατέριαστοι με την εικόνα που εκπέμπει η πόλη προς τα έξω. Για να τα αλλάξουμε λοιπόν όλα αυτά, πρέπει καταρχήν να αφήσουμε τις όποιες πινακίδες που βαλάμε όλοι μας και τις ταμπέλες μας και να κάτσουμε μαζί να σκεφτούμε πώς θα αλλάξουμε πρώτα απ' όλα την νοοτροπία μας, αυτή την κουλτούρα που είπαμε της εσωστρέφειας, των μύθων, και να σκεφτούμε το μέλλον μας με διεθνείς όρους, να πάψουμε να συγκρινόμαστε με τον εαυτό μας ότι είμαστε οι καλύτεροι και οι πρώτοι του χωριού, να δούμε πού τοποθετούμαστε σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον και το ευρωπαϊκό περιβάλλον και να βάλουμε στόχους συγκρινόμενοι με τους πρώτους και τους καλύτερους. Γιατί αυτή η πόλη μπορεί να είναι πρώτη, μπορεί να είναι καλύτερη. Γιατί να βλέπουμε λοιπόν μικρές πόλεις ή γιατί να βλέπουμε τη Στοκχόλμη να γίνεται η πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης και να μην γίνεται η Θεσσαλονίκη. Γιατί να βλέπουμε τη μικρή σουηδική πόλη Βάξο των 80.000 κατοίκων να γίνεται η πιο πράσινη πόλη της Ευρώπης, έχοντας κάνει πολύ απλά πράγματα, αλλά συστηματικά, επί 20 χρόνια, με όραμα, με σχέδιο, με πλάνα, με χρονοδιαγράμματα.